Κάνει μια ανακοίνωση ο ΣΥΝΚΑ Κορίνθου ότι η κυβέρνηση πάει να ακυρώσει τον νόμο Κατσέλη. Κύριε Σταυρανή, πράγματι αυτή είναι η αλήθεια. Βάσει τη ενημέρωση που έχουμε και εμείς από την Ομοσπονδία Καταναλωτών, από το κεντρικό σωματείο των Αθηνών, με αμύωτη ένταση πληροφορούμαστε βάσει δημοσιευμάτων πληροφοριών αλλά και την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ότι η κυβερνητική πολιτική επιτίθεται στη μεσαία τάξη έχοντας σκοπό να μειώσει, να περικόψει μάλλον δραστικά τον νόμο Κατσέλη, βλέποντας ότι τα επιχρωμένα νοικοκυριά που μπορούσαν να επαφθούν με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις στο νόμο αυτό είχαν απαλλαγή από 70 έως 90% του δυσβάσταχτου ποσού των δανείων. Βέβαια και με τη συμμετοχή τη δικιά μας αυτή φτάναμε τα ποσοστά αυτά. Λοιπόν, λειτουργώντας πάντα βέβαια επέναν των τραπεζών. Η διακήρυξη της κυβερνητικής πολιτικής είναι η εξής, ότι θέλουν να βελτιώσουν το συγκεκριμένο νόμο. Στην πραγματικότητα οι διατάξεις που θα έρθουν σύντομα, όχι απλά βελτίωση δεν θα δούμε, θα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός κάποιων προϋποθέσεων, όπου αρκετά υπεχρεωμένα νοικοκυριά θα μείνουν εκτός του νόμου. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι εμείς προβάλλουμε τις οποιασδήποτε ενστάσεις και καταγγελίες και είμαστε σε συνεχείς επαφές με αντίστοιχους φορείς. Προβαίνουμε στην άμεση ενημέρωση του κόσμου και ευελπιστούμε να μην αγγιχτεί ο νόμος αυτός για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μία ανάσα με όλη αυτή την πίεση που δέχεται, ειδικά την τραπεζική. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι τα συμφέροντα αυτά των τροϊκανών και των τραπεζικών στηρίζονται απόλυτα από την κυβερνητική πολιτική. Παρατηρείται επίσης τον τελευταίο καιρό μεγάλη αύξηση στα είδη τροφίμων. Ο μηχανισμός, ο αντίστοιχος του εμπορίου είναι ανύπαρκτος. Δεχόμαστε αρκετές καταγγελίες στο ΙΝΚΑ Κορίνθου. Και επίσης να αναφέρω ότι σαν καταναλωτών Κορίνθου δικαιούμαστε βάσει του νόμου 2251 του 94 άρθρο 11 επιχορήγηση από όλους τους δήμους του νομού Κορινθίας και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κοφεύουν μάλλον ή κάνουν τα στραβά μάτια που θα μπορούσαμε με τα ποσά αυτά παίρνοντάς τα εμείς ως Ινστιτούτο να ενισχύσουμε οικονομικά εξαθλιωμένες ευφαθείς κοινωνικές ομάδες.